Και κλείνοντας, επειδή άκουσα και το Πασόκ που 40 χρόνια ήταν εναλλάξ, τέλος πάντων, στην εξουσία και δεν έφτιαξε ποτέ το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά ήταν μια προχειροδουλειά μπακάλικη, να γυρνάει να σήμερα καλύτερα, να κάνει για το Πασόκ. Όχι, ήταν ένας λόγος που ασχολήθηκα με την πολιτική. Ο εκφυλισμός των κομμάτων αυτών και του παλαιοκομματισμού ήταν ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα. Σπουδάσατε στα πανεπιστήμια που έγιναν, οδηγείτε στους δρόμους που έγιναν. Μάτωσα, κύριε Λοβέρδο, για να σπουδάσω και ακόμα τα πληρώνω. Γυμνάζεστε στα γυμναστήρια που έγιναν. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σύντατος και πάντα ήσασταν και γι' αυτό ακριβώς ο λόγος σας δεν πείθει, γιατί δεν πείθουν οι πράξεις σας. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός, δεν σας εμπιστεύτηκε και ούτε πρόκειται να σας εμπιστευτεί. Πάντως, μεγαλύτερη δύναμη από εσάς πολιτικά έχουμε. Με χαρακτηρίσατε. Με δημοκρατική συμπαράταξη, με ελιά, θα έρθει και το ποτάμι σε λίγο που έχει διγλωσία ο πρόεδρός σας, κύριε Τρεφάρη. Αλλά θέλω να πω τον τρόπο σας. Με προσβάλλατε. Το γεγονός ότι μιλάτε συνεχώς από πάνω μου. Δεν είστε σωστή. Ο τρόπος σας αυτός είναι τουλάχιστον θρασής. Η ανέδεια δεν είναι καλό σύμβουλο. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουν οι τόνοι. Είναι και προχωρημένη η ώρα. Παρακαλώ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο. Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουν οι συμπολίτες μας. Και δεν έχει μιλήσει ο κύριος Καλιάνος. Ελάτε. Ολοκληρώστε. Μία πρόταση, αλλά ανάψατε φωτιές, κυρία Παπαδοπούλου. Η αντιπολίτευση. Αφήστε με μία πρόταση να κλείσω, γιατί επιμένει ο κ. Χατζηνικολάου και δεν θέλει να μιλήσει. Όχι, θα σας την κάνει την ερώτηση αμέσως μετά. Να πω λοιπόν αυτό, ότι η αντιπολίτευση, επειδή δεν παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις, τον τρόπο δηλαδή, ο μόνος λόγος για τον οποίο εξίσταται αυτή τη στιγμή και θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, είναι για να καλύψουν όλα αυτά τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής στα οποία εμπλέκονται.